Κύριε Κασαγκόλη, απανοτές συναντήσεις και με μαθητές αλλά και με τους διευθυντές σχολείων στη δευτεροβάθμια του νομού Λαστείου. Ποιο είναι το κλίμα που σχεδιάζεται μέχρι σήμερα? Καλημέρα, κύριε Κορομπίλια. Καλημέρα στους ακροατές σας, τηλεθεατές σας. Το κλίμα είναι θετικό μέχρι σήμερα. Χθες, όντως, καλά τα είπατε. Χθες είχα μια τηλεδιάσκεψη μέσω WebEx με εκπροσώπους της μαθητικής κοινότητας, γιατί ακόμα τα μαθητικά συμβούλια δεν έχουν συσταθεί. Επομένως, από τα περσινά μαθητικά συμβούλια ή από αυτούς τους εκπροσώπους που κρίνουν οι μαθητές, ήταν τρεις εκπρόσωποι από κάθε σχολείο. Έγινε μια επικοδομητική συζήτηση. Ήταν υποχρέωσή μου. Αυτό την κάνουμε κάθε μήνα, σας το είπα. Είμαστε η μοναδική διεύθυνση που έχει καθιερώσει με τη μαθητική κοινότητα να την ενημερώνουμε, να μας ενημερώνει και να είμαστε σε μια επαφή, που είναι πολύ θετικό, πιστεύω. Το ίδιο κάνουμε και με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Κάθε μήνα έχουμε μια ανατροφοδότηση, θέτουμε στόχους και οι διευθυντές μου ενημερώνουν για τα διάφορα προβλήματα. Όπως και οι μαθητές μου δίνουν διάφορες ιδέες για διάφορες δράσεις που πρέπει να υλοποιήσουμε είτε συλλογικά είτε ατομικά το κάθε σχολείο. Χθες θεώρησε υποχρέωσή μου ότι οι μαθητές έπρεπε να ενημερωθούν για τα τρέχοντα ζητήματα της εκπαίδευσης, όπως ενημερώνουν και οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί. Γιατί τους μαθητές τους νιώθουμε και είναι το σώμα της σχολικής κοινότητας. Και μάλιστα τους ανέφερα ένα παράδειγμα ότι σε έναν σώμα έχουμε την καρδιά, έχουμε διάφορα όργανα, το σηκώτη, τέτοιο. Οι μαθητές είναι η καρδιά του σώματος, η καρδιά του συστήματος. Τους ενημέρωσα για τα κενά που υπάρχουν, που ζητήσαμε, πότε θα έρθουν οι καθηγητές, που οι καθηγητές, οι καινούργοι, χθες δώσαμε τα κενά στο Υπουργείο και περιμένουμε αρχές Οκτωβρίου να έρθουν οι υπόλοιποι καθηγητές που δεν πήραμε με τις πρώτες πιστώσεις. Τους ενημέρωσα για τα βιβλία, ότι ήταν από το καλοκαίρι εδώ πέρα και ότι έγινε διανομή των βιβλίων, όπως και τα συμπληρωματικά βιβλία που ζητηθήκαν από τους διευθυντές σε σχέση με τα τμήματα τα οποία δημιουργηθήκαν. Τους ενημέρωσα για τα τμήματα που συγχωνευτήκαν, τα τρία τμήματα από τα 256 τμήματα που συγχωνευτήκαν στο νομό και γιατί συγχωνευτήκαν, όπως και τους είπα ότι πότε συγχωνεύεται ένα τμήμα και πότε σπάει παράλληλα ένα τμήμα. Ωραία. Θεωρώ υποχρέωσή μας ότι πρέπει οι μαθητές να είναι ενήμεροι για να παίρνουν και τις όποιες αποφάσεις. Σήμερα είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές. Είχαμε βέβαια και στην αρχή όταν άρχισε το σχολείο μια ενημέρωση. Και τώρα, στο μήνα επάνω, πήρα την ανατροφοδότηση από τους διευθυντές τι προβλήματα είχαν, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, τι προτείνουν. Βέβαια, αυτό που βγήκε και από τη συνάντηση με τους μαθητές και με τη συνάντηση με τους διευθυντές, εστιάζουν επάνω στα προβλήματα των Δήμων. Δυστυχώς, είναι τα κτηριακά και η σχολική στέγη. Οι διευθυντές σήμερα μου είπανε και, να πω την αλήθεια, λίγο μου φάνηκε παράξενο και δεν ξέρω κιόλας, ότι ζητήσαν οι Δήμοι καταγραφή της περιουσίας των σχολείων. Θεωρώ ότι οι διευθυντές είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθουν σε όλα τα ένα επιπλέον πρόβλημα και θεωρώ ότι εμείς έχουμε τη διάθεση ως δευτεροβάθμια, ως σχολεία να βοηθήσουμε τους Δήμους, αλλά θεωρώ αυτός που έχει την περιουσία αυτός και τα γράφει. Μάλιστα. Μπορούμε να βοηθήσουμε αν ο Δήμαρχος, κάθε Δήμος που πιστεύω ότι δεν έχει το πολύ προσωπικό, μπορεί επικουρικά, επιπρόσθετα να βοηθήσουμε, αλλά πιστεύω ότι ο Δήμος, ο κάθε Δήμος πρέπει να βάλει συνεργείο μέσα να καταγράψει την περιουσία του κάθε κτηρίου. Τώρα, κύριε Κασαγκόλη, βρισκόμαστε σε μια νέα σχολική χρονιά όπου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το μέτρο που έχει ληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Η δευτεροβάθμια, τα κινητά τηλέφωνα έχουν όλοι μα. Γυμνάσιο και λύκειο έχουν από ένα κινητό τηλέφωνο, έστω το κάθε μαθητή. Έχουν ακολουθήσει την οδηγία αυτή, έχουν βρεθεί οι διευθυντές σε δύσκολη θέση να πρέπει λιγάκι να τραβήξουν πιο πολύ τα λουγιά στο συγκεκριμένο θέμα. Από ένα και από δύο κινητά έχουν και μάλιστα πολύ πιο σύγχρονα τα δικά μας. Αλλά όπως και να δείξω σήμερα, έκανα την ερώτηση αυτήν στους διευθυντές. Έκανα την ερώτηση για το κινητό τηλέφωνο και για το ψηφιακό φροντιστήριο. Πώς προχωρά. Για το κινητό τηλέφωνο, πραγματικά εξεπλάγει ευχάριστα, μπορώ να πω. Γιατί μου είπανε, μου τα φαίνω ότι οι μαθητές είναι συνειδητοποιημένοι, δεν χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο και όχι δεν χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο και αυτό οφείλεται και στην καμπάνια που έγινε από το Υπουργείο για τις βλάβες του κινητού τηλεφώνου, τα θετικά και τα αρνητικά, αλλά μου είπανε και ήταν ευχάριστο ότι βλέπουμε τα παιδιά να συνομιλούν περισσότερο μεταξύ τους, που είναι πολύ βασικό αυτό. Ενώ παρατηρούμε όταν βγαίνουμε και έξω, είναι μια παρέα παιδιών κάθονται σε ένα τραπέζι και ο καθένας συνομιλεί με το κινητό μεταξύ τους. Χάρηκα γιατί μου το είπαν αυτό οι διευθυντές, ότι βλέπουμε τα παιδιά να συνομιλούν μεταξύ τους.
Βέβαια, αυτό που πρότεινα εγώ και στην αρχή, όταν άρχισε η νέα σχολική χρονιά, και το είπα και χθες στους μαθητές, αν θέλουν τα σχολεία, αυτά θα αποφασίσουν να καθιερώσουμε μια σημαία. Πώς είναι οι γαλάζιες σημαίες της παραλίας, ότι αυτή η παραλία είναι καθαρή και μπορεί να κολυμπήσουν, είπαμε να καθιερώσουμε. Είπαμε να καθιερώσουμε μία σημαία που να έχει ένα κινητό και ένα όχι κινητό. Δηλαδή να καθιερώσουμε αυτό το σχολείο φέτος, ναι. Stop στο κινητό. Έχει γίνει αποδεκτή από τα σχολεία. Όχι, δόθηκε ως ιδέα. Περιμένω στην επόμενη συνάντηση με τους μαθητές που θα έχουμε να αποφασίσουν οι μαθητές. Γιατί για μένα είναι πολύ βασικό να συναποφασίζουμε. Όπως και αυτό που είπα σήμερα με τους διευθυντές, με το σχολικό κανονισμό. Είναι πολύ βασικό οι μαθητές να συναποφασίσουν μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων. Γιατί εάν συναποφασίσουν οι μαθητές, όχι μόνο θα συναποφασίσουν για ένα μέτρο, παραδείγματος χάρη το κινητό που συζητάμε, ναι, θα πάρουν και εξελεκτικά τα παιδαγωγικά μέτρα, αν δεν τηρείται αυτό το μέτρο. Και είναι πολύ βασικό, ξανατονίζω, εάν ο μαθητής πει, οι μαθητές πούν ότι δεν απαγορεύουν τα κινητά στα σχολεία, και αν κάποιος έρθει με κινητό και το χρησιμοποιήσει, εξελεκτικά τα παιδαγωγικά μέτρα θα είναι αυτά. Είναι σημαντικό να έχουν και με αυτές λοιπόν το ρόλο τους, όπως είπατε, το ρόλο της καρδιάς σε ένα σχολείο, το οποίο είναι έτσι και αλλιώς κινητήριος δύναμη. Όχι, δίνω μεγάλη βάση στη μαθητική κοινότητα. Okay. Γιατί είναι, το τονίζω πάντων, είναι πολύ πιο δημιουργική από εμάς τους μεγάλους. Αυτή είναι η τηλεδιάσκεψη που γίνεται με τους μαθητές, που ξανατονίζω, είμαστε η μοναδική διεύθυνση που το κάνουμε αυτό. Δεν ήταν δική μου ιδέα. Ήταν ιδέα των μαθητών μέσα από συζήτηση. Μου τη δώσανε, την επεξεργάστηκα, την υλοποίησα και πιστεύω ότι πάει πολύ καλά.